Σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα αναλύσουμε αυτά εδώ τα νυχάκια. Είμαι μόνη μου, το είχε κάνει η ίδια η κοπέλα και θέλω λίγο να δούμε τα λάθη της. Πρώτο και βασικό, δεν έχει γίνει μανικιούρ καθόλου. Με αποτέλεσμα το χρώμα να πήγε παντού και στα πετσάκια και στα πλαϊνά σε μερικά νύχια. Δεύτερον, δεν έχει ενισχύσει καθόλου, δεν έχει βάλει παραπάνω υλικό. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό κιόλας, επειδή αν έβαζε παραπάνω υλικό αυτό θα έτρεχε, επειδή τώρα ενοχλούν τα πετσάκια από εδώ και από εκεί και θα πήγαινε πιο πολύ υλικό στα πλευρά και στη ρίζα και αυτό θα είχε ακόμα χειρότερο αποτέλεσμα. Με είπε αυτή ζορίζεται στην αφαίρεση. Η αφαίρεση είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε πάντα από το κέντρο. Θέλεις δεν θέλεις και να μην έχεις βάλει παραπάνω υλικό, συσσωρεύεται αυτό στο κέντρο. Δεν πρέπει να αλλάζουμε τη δύναμη με την οποία πατάμε τον τροχό. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο τροχός στην αφαίρεση δουλεύει στο maximum. Δεν είναι υπερβολές αυτό. Απλά από τη στιγμή που ακουμπάτε τον νύχι με τον τροχό, δεν πρέπει να πατάτε ακόμα πιο πολύ. Πρέπει να είναι αυτή η δύναμη ή σχεδόν καθόλου. Εδώ σε αυτό το νύχι βλέπετε ένα βαθόλωμα στο κέντρο. Ξεκινάω πάλι να δουλεύω από το κέντρο και καταλαβαίνω αυτό το βαθόλωμα ήταν το κομμάτι που αφαίρεσε από την ονυχαία πλάκα η κοπέλα. Εκεί πονάει, γι' αυτό βάζω το δάχτυλό μου για να μην υπάρχει παραπάνω θερμοκρασία. Πονάει την ώρα που της κάνω αφαίρεση. Είναι ευαίσθητο αυτό το νύχι. Ευτυχώς τόσο βαθύ βαθουλώματα είναι μόνο στο ένα νύχι, τα υπόλοιπα ήταν σχετικά καλά, οπότε μπορέσαμε και κάναμε και ενίσχυση και επέκταση σε αυτά τα νύχια και στο τέλος κάναμε ένα πολύ ωραίο σχέδιο χριστουγεννιάτικο. Όταν έχουμε ήδη αυτό το πρόβλημα, όταν είναι ήδη έχουν λιπτύνει και έγιναν ευαίσθητα τα νύχια μας, θα πρέπει τη βάση να τη βάζουμε σε δύο φορές. Δεν θα τη βάλουμε κατευθείαν χοντρή ή στρώση. Θα πρέπει να σπάσουμε τη βάση σε δύο βήματα ή και σε τρία. Βλέπουμε επίσης ότι έχει πολλά πτερίγια, είναι σχεδόν όλο το νύχι γεμάτο με διάφορα δέρματα από εδώ και από εκεί. Θα πρέπει να καθαριστεί αυτό, οπότε παίρνω εγώ το φρεζάκι αυτό που σας έχω πει από Crystal Nails, θα το αναφέρω εκεί στο κουτί πληροφοριών για να μπορέσετε να το παραγγείλατε. Μ' άρεσε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Με αυτό δουλεύω τώρα να αφαιρέσω τα πολλά και μετά θα πάρω λίγο πιο λεπτό φρεζάκι για να δουλέψω κάποιες περιοχές που δεν έφτασε αυτή η μύτη που δεν είναι λεπτή. Τη φρέζα της την κρατάω σχεδόν ξαπλωμένη πάνω στο νύχι. Βλέπετε, δουλεύω σε αρχική φάση και την επιφάνεια του νυχιού, επειδή είμαι τη λίμα δεν φτάνω αυτές τις περιοχές, οπότε πρέπει να δουλέψω αυτό κάπως με τη λίμα. Δεν παρακάνουμε αυτό το βήμα όμως, περνάμε κάποιες φορές όχι πατώντας τη φρέζα πάνω στο νύχι και μετά δίνουμε βάση πιο πολύ στο δέρμα γύρω γύρω από το νύχι, όχι στο νύχι το ίδιο. Με αυτή τη φρέζα, επειδή είναι σκληρή, πρέπει να καταφέρουμε να βγάλουμε, να δουλέψουμε αυτά τα σημεία που είναι σκληρά. Εδώ πέρα τα πλαϊνά, βλέπετε πως έχουν τα μαξιλάρια λίγο παραπάνω σκληρίνσεις και αυτές θα πρέπει να τις έχουμε καταφέρει να τις βγάλουμε με αυτήν εδώ τη φρέζα, επειδή η άλλη φρέζα θα ζοριστεί κατά πολύ. Θα τα δουλέψει, φυσικά θα τα δουλέψει, απλά θα σας πάρει παραπάνω χρόνο γι' αυτό. Είπαμε ότι όσο πιο σκούρος ο κρίκος, σε αυτή την περίπτωση είναι μαύρος, τόσο πιο καλά δουλεύει τις σκληρίνσεις. Οπότε πρέπει να σκεφτόμαστε πιο πολύ το τι δέρμα έχουμε μπροστά μας. Εφόσον έχουμε σκληρό και έχει πάρα πολλά σημεία που πρέπει να δουλευτούν, για να διευκολύνουμε και για να τα κάνουμε και πιο γρήγορα, παίρνουμε κάποια φρεζά που να μας βοηθήσει σε αυτό εδώ το πράγμα. Εννοείται πως πρώτα δουλεύουμε τη μία πλευρά, εγώ συνήθως δουλεύω πρώτα τα αριστερά και ύστερα αλλάζουμε τη φθορά του τροχού και πάμε στην άλλη, στην δεξιά πλευρά. Δουλεύουμε από το κέντρο προς τα κάτω, προς την πλευρά. Δουλεύουμε σιγά σιγά
στη γωνία, γιατί η γωνία είναι αυτή που συνήθως ματώνει. Στις γωνίες επίσης συνήθως είναι κολλημένα τα δέρματα, κολλημένα τα πτερύγια πάνω στην ονυχία πλάκα και είναι δύσκολο να τις ξεκολλήσουμε από εκεί. Οπότε είναι καλό σε αρχική φάση να δουλεύετε με ξυλάκι για να ξεκολλήσετε όλα αυτά που είναι κολλημένα πάνω στον ήχη. Το έχουμε πει, το έχουμε δείξει αρκετές φορές, γυρίστε κάποια βίντεο πίσω, θα το καταλάβετε. Εδώ πλέον έχω πάρει την πιο λεπτή φρέζα και είναι και πιο χαμηλά τα grit, είναι λίγο πιο μαλακιά η φρέζα. Παρόλα αυτά είναι μπλε κρίκος, είπα να μην κινδυνεύω με τον κόκκινο, γιατί ο κόκκινος είναι πολύ μαλακή η κόκκωση και όταν κάνεις 100 φορές το ίδιο σημείο και δεν δουλεύει σωστά η φρέζα, είναι αυτή η στιγμή που έχεις περισσότερες πιθανότητες να κάνεις πληγή. Φυσικά, αφού δουλέψουμε με αυτήν εδώ τη φρεζά με μπλε κρίκο, μπορούμε να πάρουμε και άλλη φρεζά, λίγο πιο λεπτή, λίγο πιο χαμηλή κόκκωση, πιο μαλακιά να είναι, και να δουλέψουμε ξανά όλη αυτή την περιοχή. Αν νομίζετε ότι έχετε χρόνο παραπάνω και θέλετε να κάνετε πιο ωραίες φωτογραφίες στο Instagram για να έχετε περισσότερη δουλειά, και φυσικά είναι καλό να ασχοληθείτε παραπάνω, σας έχω πει, δεν χρειάζεται να βγάζετε όλες τις πελάτες, όλα τα νύχια που κάνετε. Καλέστε μία φιλενάδα, μαμά, κουνιάδα, αδελφή, μία φορά την εβδομάδα κάντε ένα σωστό μανικιούρ, αφαιρέστε χρόνο αρκετό για να βγει ωραίο, βγάλτε το φωτογραφίες όμορφες και ανεβάστε αυτές. Κάτι άλλο που ήθελα να σας πω, μην συγκρίνετε τη δική σας δουλειά με κάποιες άλλες. Συγκρίνετε τον εαυτό σας πριν μια εβδομάδα, πριν ένα μήνα, πριν ένα χρόνο πως ήσασταν. Ο σκοπός είναι να καλυτερεύετε εσείς. Εγώ πολλές φορές στη δουλειά μου δεν μπορώ να την κάνω σωστά κάτω από την κάμερα, δεν βλέπω πολλά πράγματα, οπότε παραμελώ κάποια πράγματα, αφήνω κάποια σημεία αδούλευτα, μετά τα βλέπω και χτυπάω το κεφάλι μου ειλικρινά. Αλλά εντάξει, ο σκοπός είναι να κάνω, εντάξει δεν βγάζω όλα τα μανικιούρ που κάνω, όλα τα νύχια, φυσικά δεν γίνεται αυτό. Χάνω χρόνο κι εγώ, χάνει χρόνο όμως και η πελάτησα. Δεν μπορώ να κάθονται όλες. Έχουμε και υποχρεώσεις όλες. Λοιπόν, εδώ πέρα, την ώρα του μανικιούρ, σας έχω πει πολλές φορές επίσης, να αφαιρούμε τη σκόνη. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Αν δεν βλέπουμε τι κάνουμε, μπορούμε άνετα να κάνουμε ζημιά, μπορούμε να κάνουμε πληγή. Αν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε, να βγάλουμε αυτό το σημείο έτσι όπως νομίζουμε, καλύτερα να το αφήσουμε αδούλευτο τόσο όσο, αλλά να μην κάνουμε πληγή. Σας έχω πει ότι ο οργανισμός μετά θα ρίξει όλες τις δυνάμεις εκεί για να αναπληρώσει και θα μαζέψει εκεί σκλήρινση μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε πριν. Δεν είναι καλό να δουλεύουμε πολύ να κόβουμε και στα μαξιλαράκια με κοφτά και εδώ πέρα στα πλαϊνά του νυχιού. Αυτές οι περιοχές είναι πολύ επικίνδυνες να γίνουν με κοφτάκι. Δεν αφαιρούμε πολύ στρώση δέρματος από πουθενά, ούτε από τα χέρια, ούτε από τα πόδια. Ωραία, εδώ πέρα ας επιστρέψουμε στο βιντεάκι μας. Αφού έχουμε ανασηκώσει όλα τα πετσάκια, αφαιρούμε τη σκόνη, σκουπίζουμε με το βουρτσάκι και από εκεί και πέρα κόβουμε αυτό που έχουμε αφαιρέσει και γυαλίζουμε με την μπάλα. Στη κοπέλα, αν έχετε παρατηρήσει, όλα τα νύχια της, η βάση της είναι διαφορετική παντού. Άλλο είναι στενά, άλλο είναι μακρόστενο, ο αντίχειρας είναι γενικά άλλος πλανήτης, οπότε εδώ στο χτίσιμο χρησιμοποίησα την οδοντογλυφίδα. Σας την έχω δείξει σε κάποια βιντεάκια για να είναι ίδιο μήκος παντού, ίδιο μάκρος, επειδή είναι πάρα πολύ βασικό και αυτό. Μπορεί να έχετε οπτικά να νομίζετε ότι είναι πιο μακρύ, πιο κοντό, με την οδοντογλυφίδα είναι φανερό. Δεν πρόκειται να κάνετε κάποιο λάθος. Μετά αφού τα καλύψετε με χρώμα, θα καταλάβετε ότι αυτή η μέθοδος δουλεύει. Απλά σημαδεύετε με την οδοντογλυφίδα
Το μισέο νυχάκι συνήθως κάνω εγώ με έναν μαρκαδόρο, κάνω ένα τικ εκεί πέρα που τελειώνει το νύχι και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα νύχια πρέπει να είναι στο ίδιο μάκρος με αυτό το μισέο ή και πιο κοντά όπως σας βολεύει. Ο αντίχειρας είπαμε είναι άλλος πλανήτης, εκεί κάνουμε το μάκρος σύμφωνα με την θέληση της πελάτης σας. Σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά. Χαιρετώ, τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια. Γεια σας!